Επικεντρωμένες στις σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε προτάσεις για τη σωστή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος, ήταν οι εισηγήσεις κορυφαίων συμβούλων σταδιοδρομίας που μετήχαν και φέτος στις ημέρες καριέρας που διοργάνωσε ο Όμιλος Πουκαμισά στο Ηράκλειο. 22 χρόνια ημέρες καριέρας από τα φροντιστήρια Πουκαμισά Ηρακλείου, μια προσφορά θα έλεγα για τους μαθητές του Ηρακλείου, ένας θεσμός πια για την πόλη μας. Το πιστεύουμε, το αγαπάμε και θέλουμε αυτές τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, με αυτές τις υπηρεσίες να βοηθήσουμε τα παιδιά να κάνουν σωστές επιλογές. Για 22η χρονιά οι μαθητές του Ηρακλείου και οι γονείς τους είχαν την ευκαιρία να αντλήσουν πληροφορίες και γνώσεις από στελέχη της Orientum, οι οποίοι ανέλησαν διεξοδικά και διαδραστικά τα νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας του παρόντος και του μέλλοντος. Προσπαθούμε μέσω της πληροφόρησης και μέσω των δυνατοτήτων που δίνουμε από κάθε μία σχολή που ενημερώνουμε τα παιδιά, να οδηγήσουμε στα παιδιά να κάνουν σωστές επιλογές, γιατί για μας ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ο τρόπος για να μπορέσει κάποιος να πάρει καλές αποφάσεις και να αποφύγει το να μείνει άνεργος ή μάλλον να έχει θέμα την αγορά εργασίας αργότερα. Γιατί στόχος είναι να βρούμε τις κλίσεις του κάθε ενός παιδιού. Για να μας δώσουν την πιο φρέσκια πληροφορία. Πολύ σπουδαίες πληροφορίες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πολύ σπουδαίες πληροφορίες για επαγγελματικά δικαιώματα, για σοφές και έξυπνες επιλογές. Το κύριο μέρος της παρουσίασής τους περιελάμβανε τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με το αντικείμενο σπουδών, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα αλλά και τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Με τους εξειδικευμένους συμβούλους να προτείνουν τεκμηριωμένα σωστές επιλογές σπουδών και επαγγέλματος, λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Για να το πετύχουμε αυτό, δίνουμε την απαραίτητη πληροφορία στα παιδιά και στους γονείς, γιατί υπάρχουν περισσότερα από 600 τμήματα εκεί έξω, όπου οι γονείς, τα παιδιά δεν γνωρίζουν τι μπορεί να κάνει ένας απόφυτος, πού μπορεί να βρει δουλειά, τι μεταπτυχιακά μπορεί να κάνει, τι εναλλακτικές ανοίγονται σε κάθε μαθητή. Οπότε, με αυτή την εκδήλωση, προσπαθούμε μέσω της ενημέρωσης να βοηθήσουμε παιδιά να βρούνε τη μοναδικότητά τους, να βρούνε ποιο είναι το αντικείμενο σπουδών που πραγματικά τους ταιριάζει. Η μεγαλύτερη εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού στην Κρήτη που πραγματοποιείται για 22η χρονιά, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον από γονείς και μαθητές, περιελάμβανε ακόμη πρακτικές πολύτιμες συμβουλές για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου για όσους δίνουν φέτος πανελλήνιες εξετάσεις. Και θα έχουν βοηθήσει πραγματικά να απλοποιήσουν πάρα πολλές διαδικασίες στην καθημερινότητά τους. Εμένα μου λύνει τα χέρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εμπιστοσύνη που έχει χτιστεί και ανάμεσα σε μένα και τους καθηγητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και ανάμεσα στα παιδιά και τους καθηγητές τους. Είναι προσανατολισμένο το φροντιστήριο και οι μέθοδοι που ακολουθούν ώστε να δώσουν αργότερα ευτυχισμένους ανθρώπους πραγματικά, με το να επιλέξουν καλές σπουδές και αργότερα να έρθει και ένας καλός επαγγελματικός προσανατολισμός. Υπάρχει μια επαγγελματική αντιμετώπιση όσο αφορά και τις συμβουλές και τα παιδιά και τους γονείς. Δίνουν πράγματα τα οποία αποσκοπούν όχι στο να επιβάλλουν τη γνώμη τους, αλλά να καθίσουν μαζί με τους γονείς και τα παιδιά και να συμβουλέψουν τι πρέπει να γίνει και πώς θα αντιμετωπίσουν τις νέες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Οι μαθητές στο πλαίσιο εργαστηρίου είχαν ακόμη τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν προσωπικά με επιτυχημένους επαγγελματίες από διάφορους χώρους και όλο το φάσμα της επαγγελματικής οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες για τις συνθήκες των επαγγελμάτων τους. Ανάμεσά τους και οι παρουσιαστές της Κρήτη TV, Λευτέρης Κουμαντάκης και Χριστιανά Σκούρα.